Ακούσατε κύριε Μιχελή, με πολιτική βούληση, ευθείες βούλες από τον κύριο Τσαμαδιά. Δεν το διαχειριστήκατε σωστά. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε. Επιτρέψτε μου να πω και εγώ ένα σύντομο ιστορικό. Βεβαίως. Το Πανεπιστήμιο Ρούμελης Στερεάς ιδρύθηκε το 2003. Το 2013 καταργήθηκε και έναντι αυτού ιδρύθηκε η Σχολή Θετικών Επιστημών ως παράρτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τι αποσιωπάτε τότε με αλφαγιώτα? Ότι η διοίκηση του Πανεπιστημίου που παίρνει αποφάσεις δεν είναι πλέον στην πόλη μας. Είναι στη Θεσσαλία. Η Πριτανία είναι εκεί. Πάμε παρακάτω. Το 2004 ορθά σχεδιάστηκε και δόθηκαν χρήματα στο παλιό κτίριο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας να εγκατασταθεί και να ξεκινήσει το Πανεπιστήμιο προσωρινά. Θα έρθω και στην ΠΑΒΥΠ. Εκεί λειτουργούσαν δύο δημοτικά σχολεία, το 18 και το 16. Από τότε δόθηκε η κατεύθυνση, και σωστά τονίζω εγώ, να συγχωνευτούν αυτά τα δύο δημοτικά με το όνομα 16 και χώρεσαν στις κτηριακές εγκαταστάσεις του 16 και να ξεκινήσει προσπάθεια εξεύρησης οικοπαίδου, βρέθηκε στο Βόρειο, και χτισήματος ενός κτηρίου όπου θα μετακομίσει το 16. Αυτά έγιναν από το 4 έως το 12. Αν τότε η πολιτική ηγεσία ή τότε, που δεν είναι θέμα πολιτικής ηγεσίας, είναι θέμα αρμόδιων σύμφωνα με τον νόμο. Την κατανομή των μαθητών τη διαχειρίζεται ο διευθυντής. Την κτηριακή υποδομή την διαχειρίζεται ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτοί όφειλαν να το διαχειριστούν. Τι έκαναν τότε? Η Δημοτική Αρχή πήρε απόφαση, δεν μετακομίζει το 16 και το καταργημένο 18 βρέθηκε να είναι εκεί. Και κατελήφθη εκείνο το κτίριο. Με την καλή έννοια το λέω. Ναι. Έτσι. Οπότε σήμερα φτάσαμε στο γόρδιο δεσμό. Δεν μπορείς απότομα βία να διώξεις το 16, υπάρχουν προβλήματα, παρόλο που διάβασα την ανακοίνωση του κυρίου Τσαμαδιά, Παλιαλέξη και Αργυρόπουλου, που αποδείκνυαν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, τα ξέρω κι εγώ από την πείρα μου, που ο αριθμός των μαθητών των όμορων σχολείων σε μια ακτίνα 800 μέτρων είναι μικρός και θα μπορούσαν σταδιακά να ενσωματωθούν και οι μαθητές. Ναι. Αν πηγαίναμε στη λύση να φύγει το 16. Να πάμε τώρα στην ΠΑΒΥΠ. Στην ΠΑΒΥΠ. Σωστά λένε. Δόθηκαν χρήματα να πάνε από το ένα Υπουργείο στο άλλο για να απεμπλακεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Για την περιουσία που είχε το κάθε Υπουργείο. Αγνοούν ή σκόπιμα αποσιωπούν κάποιοι ότι σήμερα έχουμε την ΕΤΑΔ, Εταιρεία Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας. Η δημόσια περιουσία δεν ανήκει σε κανένα Υπουργείο, αλλά στο ελληνικό κράτος, υπό την διαχείριση της ΕΤΑΔ, η οποία, ναι, κάλλιστα, εάν υπάρξει απόφαση της Πριτανίας, σχεδιασμός, προγραμματισμός, όποτε θέλουν θεωρώ ότι μπορεί να πάρουμε τα 115 στρέμματα που παραχωρήθηκαν από την ΠΑΒΥΠ και τα υπόλοιπα που είναι σε αυτή την περιοχή για να γίνει το κάμπους. Αυτό είναι ένα μακροχρόνιο σχέδιο, τίποτα δεν εγκαταλείφθη, καλόν θα είναι να ρωτάνε και να μαθαίνουν. Εγώ είμαι από αυτούς που πήγα στον κύριο Τερζάκη και τα ρώτησα και έμαθα ότι σήμερα πλέον δεν τίθεται θέμα Υπουργείο Τάδε που πληρώνει, πάρτα εσύ, φύγε εσύ. Τα χρήματα θεωρώ ότι δεν χάθηκαν, θεωρώ ότι αξιοποιήθηκαν κάπου αλλού. Εγώ χάσιμο θεωρώ τις μίζες που πέθανε. Όχι σε εμάς όμως, έτσι. Γιατί όχι σε εμάς? Περιοχή, ε? Ναι, τα χρήματα αυτά πήγανε στο Υπουργείο Άμυνας και περίμεναν εκεί για να αποδοθεί. Όταν όλη η περιουσία μπήκε υπό την διαχείριση της ΕΤΑΔ, αυτή τη στιγμή όποτε θέλει η Πριτανία της Λάρισας, το τονίζω και πάλι, της Λάρισας, όποτε θέλει να φτιάξει έναν σχεδιασμό για κάμπους πανεπιστημίου στη Φθιώτιδα, στη Λαμία, νομίζω ότι κανείς δεν θα τώρα αργηθεί να αξιοποιηθεί. Τι γίνεται κύριε Μιχελή, γιατί τώρα το πρόβλημα ένα πιέζει ουσιαστικά. Ακριβώς. Έτσι. Τώρα έχουμε ένα άμεσο πρόβλημα, ναι, που πρέπει να λύσουμε, και άκουσα και την πρόταση του συναδέλφου μου, του κυρίου Σαρακιώτη, η οποία χαρακτηρίζονταν από μια, θα έλεγα, βεβαιότητα. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός, γιατί τι θέλω να δούμε? Κάθε μία κίνηση που θα κάνουμε τώρα θα δημιουργεί τριβές. Πρέπει να δούμε λοιπόν. Τι εννοείτε? Να πάμε στο ΤΕΙ, να σας πω. Τι εννοείτε θα δημιουργεί τριβές? Να σας πω τι εννοώ. Θα αντιδρούν αναλόγως. Να πάμε στο ΤΕΙ. Ερώτηση. Το τμήμα ηλεκτρολογίας που καταργήθηκε το 2013, πέρασε παρατήρητο και αυτό, δεν λέει κανένας τίποτα. Εμείς δεν θα διεκδικήσουμε
επειδή η κυβέρνηση τελευταία μερικά από αυτά τα επανέφερε, να επανέλθει, ή θεωρούμε δεδομένο ότι αυτό έφυγε, γιατί αυτό θα λειτουργήσει και το σχολικό έτος 17-18. Στο τέλος του 18 απελευθερώνονται οι χώροι. Δεύτερον, θεωρούμε ότι το ΤΕΙ θα πρέπει να, σας λέω τις τριβές τώρα, θα πρέπει να καταληφθούν οι χώροι του από το ΑΕΗ. Αντιλαμβάνεστε ότι τα αντίστοιχα τμήματα του ΤΕΙ Χαλκίδας είναι πολυπληθέστερα, ακόμη και σε αριθμό καθηγητών που εμέσως πλην σαφώς επέβαλαν τη μεταφορά ενός τμήματος της διοίκησης του ΤΕΙ Λαμίας στην Χαλκίδα και δεν το πήρε χαμπάρι κανένας. Η άποψή μου λοιπόν είναι κάθε πρόταση που έχει συν και πλην να μετρήσουμε τα ελάχιστα πλην, γιατί θα έχουμε πλην επειδή όλο τον προηγούμενο καιρό οι αρμόδιες αρχές, δημοτική αρχή και αρχές της εκπαίδευσης δεν είχαν τις βέλτιστες θέσεις, ήταν στην λογική, εγώ θα να θυμίσω κάτι κύριε Στεριόπουλο και Βούτσινε. Είχαμε πειραματικό γυμνάσιο 13 μαθητών και είχα προτείνει να κλείσει για να το ξεκινήσουμε από την αρχή, ομόφωνα το Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο και το 15 μελές σε εισαγωγικά των 13 μαθητών με κατήγγειλο ότι κλείνω ένα σχολείο. Πάντα αντιδρούμε έτσι, αυθόρμητα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, άρα στο διατάφτα, υπάρχουν αρμόδιοι φορείς, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και η αρμόδιοι της εκπαίδευσης να το δουν. Γνωρίζω ότι υπάρχει συνάντηση του Δημάρχου μας με τον κύριο Πετράκο, τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και γνωρίζω και την άποψη των Θεσσαλών στις αντιδράσεις που έφεραν και σε μέναν τον ίδιο, όχι άμεσα, εμέσως πλην σαφώς, όταν πήγαινα στο Υπουργείο και έλεγα: πρώτον, να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών των εισακταίων στο Πανεπιστήμιο, που έγινε. Δεύτερον, να έχει παιδαγωγική επάρκεια και το ένα τμήμα και το άλλο. Και αυτό πέρασε παρατήρητο ασχολίαστο. Ξέρετε τι σημαίνει παιδαγωγική επάρκεια? Οι απόφοιτοι των δικών μας τμήματων εδώ να μπορούν να διοριστούν στην εκπαίδευση. Ενώ οι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου του Μετσόβιου δεν μπορούν, οφείλουν να παρακολουθήσουν την ΑΣΠΕΤΕ, παλιά ΣΕΛΕΤΕ. Τρίτον, να γίνουν μόνιμοι διορισμοί ΔΕΠ. Δοθήκαν 500 θέσεις, η Θεσσαλία μας έδωσε μόνο 2. Εγώ παρέστην μαζί με τον κύριο Σταμούλη, στον υπουργό μας, τον κύριο Γαβρόγλου, 26 Ιανουαρίου φέτος, και κάναμε μια συζήτηση τριών τετάρτων να τον πείσουμε κατά παρέκκληση της μοιρασιάς των Πριτάνεων να μας δοθούν επιπλέον θέσεις σε εμάς και στα άλλα μικρά τμήματα για να είναι διατηρήσιμα, να μην κλείσουν. Διατάφτα, μην χάσουμε για το καρφί τις μικρολεπτομέρειες και τις πικρίες που θα δημιουργήσουμε και τις αντιθέσεις, το πέταλο που είναι το Πανεπιστήμιο. Εμένα το όραμά μου για τη Λαμία είναι να επεκταθεί το Πανεπιστήμιο και να επανέλθει αυτόνομο εδώ. Να μην ξεχνάμε ότι καταργήθηκε το 2013. Σας ευχαριστούμε κύριε Μιχαλή για την παρουσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.